διάστημα. Αν και οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν στο απόλυτο κενό, πολλοί δεν θέλουν να το πιστέψουν. Τι σημαίνουν τα αστέρια στον ουρανό? Μπορεί να είναι ανεξερεύνητοι πλανήτες με νέες μορφές ζωής που όπως και εμείς ελπίζουν να μας συναντήσουν, ή κάτι παραπάνω? Το Star Wars είναι μια κλασική διαστημική σειρά ταινιών αφιερωμένη σε ένα νέο που, θέλοντας να εξερευνήσει τον κόσμο, αποκαλύπτει ότι είναι κομμάτι μιας αιώνιας διαμάχης μεταξύ καλού και κακού. Ο George Lucas, εμπνευσμένος από τις ταινίες του πασίχνωστου κινηματογραφιστή Akira Kurosawa όπως το Hidden Fortress, αποφάσισε να γράψει τη δική του ιστορία για περιπλανόμενους πολεμιστές με σπαθιά. Αλλά αντίθετα με τον Kurosawa, η δική του έκδοση δεν θα λάμβανε χώρα στην κοιλάδα χωράη της Ιαπωνίας, αλλά στο διάστημα. Γι' αυτό το λόγο, το Star Wars χαρακτηρίστηκε ως καινοτόμο για την εποχή του, και ο Λούκας ως πρωτοπόρος σκηνοθέτης και συγγραφέας, με τις τρεις πρώτες ταινίες μέχρι και σήμερα να βρίσκονται βαθιά στις καρδιές του κόσμου παγκοσμίως. Όταν βλέπεις το κείμενο με τα γράμματα να κατεβαίνει, ξέρεις ότι αυτό είναι το κείμενο του Star Wars. Και όπως με κάθε τι επιτυχημένο, είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Με τα χρόνια να περνάνε και τον κόσμο να αναζητάει περισσότερο υλικό, νιώθω ένα πολύ έντονο ντεζαβού σε αυτό το σημείο. Ο Λούκας επέστρεψε άλλη μια φορά για να γράψει και να σκηνοθετήσει τρεις νέες ταινίες. Αλλά κάτι έχει αλλάξει. Αν και τα φωτόσπαθα ήταν εκεί, η μουσική συνέχισε να είναι σπουδαία και τα εφέ για την εποχή τους να είναι ικανοποιητικά, ξαφνικά οι ταινίες περιπέτειας για όλο τον κόσμο σταμάτησαν να είναι διασκεδαστικές. Τα πανέμορφα ειδικά εφέ που στο παρελθόν λειτουργούσαν ως διάβλος για να πει μια διασκεδαστική περιπέτεια, τώρα ήταν το επίκεντρο των ταινιών. Και σε αντίθεση, οι χαρακτήρες αλλά και η ιστορία ήταν ενδιάμεσα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούσε ο George Lucas ώστε να μας στάσει τα ειδικά εφέ. Και έτσι το Star Wars πάγωσε. Αλλά, you know, όταν υπάρχουν λεφτά... Η Disney πλησίασε τον Lucas με μία πρόταση: πούλησέ μας το Star Wars. Η συμφωνία έγινε και οι νέες ταινίες θα έκαναν μια καινούρια αρχή. Και δυστυχώς η Disney δεν τα κατάφερε πολύ καλύτερα. Από έναν αυταρχικό δημιουργό που είχε ξεχάσει το νόημα του έργου του, περάσαμε σε μια βαρετή εταιρεία με προσέγγιση προσεκτικού επενδυτή. Με τα prequels να έχουν χαρακτηριστεί ως βαρετά και ασήμαντα και με τον κόσμο να ελπίζει για κάτι φρέσκο, η Disney αποφάσισε να μας δώσει μια εξίσου βαρετή και ταυτόχρονα αποστηρωμένη τριλογία που σταδιακά γινόταν ακόμη χειρότερη, με πολιτικά υπονοούμενα και κοινωνικά στερεότυπα της εποχής να γίνονται όλο και περισσότερο το επίκεντρο. Και ασχέτως ποια από τις δύο εξελίξεις προτιμάται για το Star Wars, κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι καμία από τις δύο εκδόσεις δεν ήταν ιδανική. Η κατακλείδα της ιστορίας μας ήταν το Star Wars δεν ήταν πια διασκεδαστικό, διότι πολύ απλά έλειπε κάτι. Με το franchise να έχει μείνει στάσιμο, η Lucasfilms αποφάσισε να επικοινωνήσει με τα μεγαλύτερα animation studios της Ιαπωνίας και να ρωτήσει μια απλή ερώτηση: μπορείτε να δώσετε ζωή στο Star Wars? Αλλά γιατί άνιμε? Τα άνιμε σου επιτρέπουν να δημιουργείς χαρακτήρες με διαφορετικές προσωπικότητες και να τους τοποθετήσεις σε όποιο κόσμο και κατάσταση εσύ επιθυμείς. Κυριότερο όμως είναι ότι τα άνιμε είναι σχεδιασμένα ώστε να σου μεταφέρουν συναισθήματα. Το να ακούσει έναν πρωταγωνιστή να ανακοινώνει τα πιστεύω του φωνάζοντας είναι συναισθήματα και απόψεις που στην πραγματική ζωή είναι δύσκολο να εκφραστούν. Στα άνιμε όμως είναι μια ρουτίνα. Σε μια ταινία ή σειρά, ένας ηθοποιός πρέπει να πουλήσει τα συναισθήματά του, να αποδείξει ότι αυτά που λέει είναι πραγματικά. Στα άνιμε όμως αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει. Αν και τα άνιμε έχουν χαρακτηριστεί λόγω της οπτικής τους παρουσίασης ως διασκέδαση για μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σαν μέσο δεν έχουν όρια. Akira, Cowboy Bebop, Paprika, Perfect Blue, σειρές οι οποίες έχουν μείνει μέσα στην ιστορία και όλοι τις εκτιμούν ασχέτως άμα είναι άνιμε φαν. Και το μόνο πράγμα που εμποδίζει ένα άτομο ώστε να δημιουργήσει ένα αριστούργημα μέσω των άνιμε είναι το ταλέντο του και φυσικά το όραμα. Το Star Wars Visions είναι μια συλλογή από 9 επεισόδια σχεδιασμένα από 7 διαφορετικά στούντιο που χρησιμοποιούν βασικά στοιχεία του Star Wars όπως Jedi, Sith, φωτόσπαθα, διαστημόπλια, ρομπότ, και προσπαθούν να πούν τη δική τους ιστορία, αγνοώντας την κινηματογραφική ιστορία που ο Λούκας είχε ξεκινήσει και είχε ακολουθήσει η Disney και πασπαλίζοντας από πάνω τη μαγεία των άνιμε ώστε να δώσουν σε αυτό το κουρασμένο franchise νέα ζωή. Δεν χρειάζεται να νοιάζει για το Star Wars για να τα δεις. Το κάθε επεισόδιο δεν στοχεύει να αγγίξει τις νοσταλγικές χορδές σου. Επιζητάει να πει μια νέα ιστορία. Η λέξη κλειδί είναι πειραματισμός. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, η ιστορία μπορεί να είναι για οτιδήποτε έχουν οραματιστεί οι δημιουργοί. Εδώ δεν έχουμε ιστορίες με ψυχοπαθείς που σκοτώνουν παιδάκια ή για κοπελιές που φλεξάρουν περισσότερα power-up σε ταινίες από τον Κίριτο και από τον Γκότζο μαζί. Εδώ το φωτόσπαθο δεν είναι ένα ματζαφλάρι που οι ηθοποιοί χρησιμοποιούν σαν glow stick σε J-pop συναυλία. Είναι ένα μυθικό όπλο που η ενεργοποίηση του και μόνο είναι αρκετή για να κερδίσει την προσοχή σε μια σκηνή. Οι Jedi, σύμφωνα με το μύθο, ήταν οι υπότες και οι υπερασπιστές που χρησιμοποιούσαν μια αρχαία δύναμη ώστε να καταφέρουν υπεράνθρωπα κατορθώματα. Όντα που τραβώντας το σπαθί τους μπορούσαν να κάνουν ακόμη και το μεγαλύτερο κακό, να στρέψει το βλέμμα τους σε αυτούς και να σκεφτεί δύο φορές την επόμενη του λέξη. Και όχι βαρετοί μοναχοί χωρίς συναισθήματα που μονοπολούν. Οι Sith για πρώτη φορά μετά από χρόνια είναι τρομακτικοί. Δεν είναι αναγνωρίσιμοι γιατί κρατάνε το κόκκινο ξύφος, αλλά γιατί είναι βάρβαροι. Όταν η τύπισσα με την ομπρέλα προσγειώνεται και αυτό που επικρατεί είναι ο ήχος του όπλου της, ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο αντίπαλος δεν νοιάζεται για το φίλο της, δεν νοιάζεται αν η Λουσιλού από τους άγγελους του Τσάρλι είναι μπροστά του. Νοιάζεται ότι θέλει να τον πετσοκόψει. Το φίλο της, τα πιστεύω της, η προσωπικότητά της, όλα αυτά είναι ασήμαντα. Είναι μια μάχη μέχρι θανάτου. Έχουμε άτομα όπως τον Kevin Penkin από το Made in a Abyss και το Seal Hero να δημιουργούν πρωτότυπα κομμάτια που εμβαθύνουν στο μυστήριο αλλά και στην περιπέτεια. Έχει σκηνές με την κάμερα να ξεκινάει από το απόλυτο σκοτάδι, μόνο και μόνο ώστε να αποκαλύψει μια τεράστια διαστημική ναυαρχίδα, αλλά ταυτόχρονα ένα μυστηριώδη δάσος με μια αρχαία φυλή. Καθηλωτικά backgrounds με την κάμερα να επιτρέπει να τα απολαύσουμε. Με φωτεινούς ουρανούς που ταιριάζουν για wallpapers, αλλά και με σκοτεινές περιοχές, με το μόνο χρώμα που να κυριαρχεί να είναι αυτό του αίματος. Έχει σκηνές με ξύφια αρκετά μεγάλα για να τρυπήσουν τους ουρανούς, ικανά να καταστρέψουν τεράστια διαστημόπλια, αλλά αρκετά διακριτικά ώστε να μην τραβατήσουν τη waifu. Και η waifu, είχα ξεχάσει πώς ήταν το συνέστημα να έχει συμπαθητικές γυναίκες στο Star Wars. Έχει καταδύσει μίμη σε αυτό το σημείο το πόσο φοβούνται να γράψουν θηλυκούς χαρακτήρες σωστά στο Hollywood. Αλλά σε αντίθεση έχει το Star Wars Visions, το οποίο αγνοεί τα κλισέ του κινηματογραφικού Star Wars. Το κάθε επεισόδιο σου δίνει ένα συναίσθημα αυθεντικότητας και πραγματικότητας. Ο τρόπος που το κάθε στούντιο εκμεταλλεύεται το πρωτότυπο όραμά του για να πει τη δική του ιστορία είναι καθηλωτικός. Από τεράστια ανεξερευνητά δάση με τη μουσική να κολακεύει τη γαλήνη της φύσης σε υπερτεχνολογικά χωριά και πόλεις χάρη στην επιρροή της αυτοκρατορίας. Οι τύποι είναι διαστημοναζοί. Έχουν τον τρόπο τους. Πανέμορφα τοπία που τα χρώματα που κυριαρχούν είναι αυτά της Σάμου και από την άλλη νέον φωτισμός με υπερεξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης οι χαρακτήρες, παραδοσιακοί ήρωες, μικρά ρομπότ με την ελπίδα να εξερευνήσει τον κόσμο, δυναμικές γυναίκες, cute κοριτσάκια, άτομα που ζουν για το όνειρο, αλλά και άτομα που φοβούνται τα όνειρά τους. Στο Star Wars Visions, οι σκηνές μάχης δεν μένουν στατικές. Οι βαρετές και αποστηρωμένες στην εντέλεια χορογραφίες των prequels έχουν αναζωογονηθεί. Ο Σαμουράι στο πρώτο επεισόδιο δεν κάνει τούμπες γιατί ο Χωσέ Αρμάντο Ντολόρες, πρώην μπαλετίστας και νυν χορογράφος του το είπε. Κουνιάται στρατηγικά, ψάχνει πλεονεκτική θέση και τελικά νικάει με πανουργία. Με λίγα λόγια, παίρνει αυτό. It's over, Anakin! I have the high ground! Όπου το high ground είναι 2 μέτρα πάνω από τον άλλονα και το κάνει να βγάζει νόημα. Η κοπελίτσα όταν νιώθει την απειλή δεν ασχολείται να δει ποιο σύμμαχο έχει το κόκκινο, το μπλε ή το μοβ σπαθί. Μπαίνει σε alert πιο γρήγορα και από το μετρητή σε Metal Gear και χτυπάει όποιον βρει μπροστά τη. Μπλε σπαθί, κόκκινο σπαθί, whatever. Κάθε επεισόδιο βγάζει ένα συνέστημα boss battle. Δηλαδή ότι έφτασε σε ένα σημείο και τώρα έχουμε τη μεγάλη μάχη. Ευέλικτες γκόμενες, μεγάλοι μαύροι πότες και ακόμα και οι Σάτσουκι από το Kill la Kill βαμμένη ξανθιά. Όλοι εκπέμπουν μια αύρα φόβου. Ακόμα και αν δεν δείχνουν τρομακτική, το ένστικτό σου λέει να του αποφύγει. Ακόμη και στο επεισόδιο με το μόνο μαύρο χαρακτήρα στο γαλαξία πέρα από τον Samuel L. Jackson, δεν ξέρεις τι παίζει με τον παππού εκεί πέρα. Μπορεί να είναι δολοφόνος ή πολύ απλά μπορεί να είναι TikToker. Οι Jedi αλλά και οι δύναμοι χτίζονται ώστε να δείχνουν ξεχωριστοί. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του Anakin να κάνει unlock τα κίτρινα Sharingan γιατί έφτασε Sith level 52 και ενός μικρού κοριτσιού που χρησιμοποιεί το σπαθί της Σαρόπαλο για να αποφύγει σφαίρες. Και οι δημιουργοί του Star Wars Visions έχουν τον τρόπο τους ώστε να σε κάνουν κομμάτι της ιστορίας τους. Κάθε φορά με ένα διαφορετικό στυλ. Κάθε φορά με διαφορετικούς χαρακτήρες. Και φυσικά με μια διαφορετική αυτοτελή ιστορία ένα επεισόδιο. Γι' αυτό ορίστε η λίστα μου για τα επεισόδια από το λιγότερο αγαπημένο στο περισσότερο. The Elder, Studio Trigger. Ένας σκοτεινός άρχοντας, χρόνια μετά την ευημερία των Sith, αποφασίζει να έχει μια τελευταία μονομαχία με 2 Jedi, αναζητώντας να ζήσει για μια ακόμη φορά αυτό που του έδινε πάθος. Αν και στο τέλος χάνει, αυτό που ήταν η καταστροφή του δεν ήταν οι Jedi, αλλά ο ίδιος ο χρόνος. Και ας μην ξεχάσω, έχει και ένα μαύρο με τη φωνή του Γκότζο. Toby, Studio Science Saru. Ένα μικρό ρομποτάκι με το όνειρο να γίνει Jedi έρχεται αντιμέτωπος με ένα τέρας που σκότωσε τον δημιουργό του. Η ιστορία μοιράζεται πολλά κοινά με το Astro Boy και με τον Πινόκιο και ο TOB1 ή Toby έχει τη φωνή της Masha Konozawa. Ακακύρι, Studio Science Saru. Ένας περιπλανόμενος Jedi με όραμα για ένα μεγάλο δράμα αναλαμβάνει μια αποστολή μέσα στα έντονα χρώματα και στο σκοτάδι, αναζητώντας να ανακαλύψει τι πραγματικά σημαίνει αυτό που είδε. Και όλα αυτά με το στυλ του Devilman Crybaby. Lop και Otso. Geno Studio. Μια περιπλανόμενη κουνελοαλεπού υιοθετείται από ένα καλόκαρδο κορίτσι και τον πατέρα της. Τα χρόνια περνούν και η ηρεμία διαταράσσεται όταν η Otso αποφασίζει ότι το μέλλον του λαού της μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν δεχτεί να υποδουλωθεί από την κακή αυτοκρατορία. Έρχεται όμως αντίθετη σε απόψεις με τον πατέρα της. Ξεκινάει μια διαμάχη μεταξύ πατέρας και κόρης, με την Λόπ αυτή τη φορά να πρέπει να πάρει τα ηνία της οικογένειας και να σώσει την διεφθαρμένη αδερφή της που τόσο αγαπάει. The Duel. Kamikaze Douga. Ένας περιπλανόμενος σαμουράι τυχαίνει να περνάει από ένα χωριό που πουλιστές λαιλατούν. Δίχως να θέλει να εμπλακεί, αποφασίζει να συνεχίσει το δρόμο του. Αλλά όλα αλλάζουν όταν αντικρίζει μια άρχοντα των Sith. Αλλά τι ακριβώς επιζητάει ο σαμουράι και με ποια μεριά της δύναμης είναι? Οι ταινίες του Kurosawa συναντούν την τεχνολογία του Lucas και το 3D animation δεν έχει δείξει ποτέ ομορφότερο. The Village Bride. Kinema Citrus. Ένα χωριό απειλείται από εγκληματίες και η κόρη του αρχηγού αποφασίζει να θυσιαστεί ώστε να σώσει τα άτομα που αγαπάει. The Ninth Jedi. Production IG. Ένα άγνωστο μήνυμα ζητάει από επιζώντες Jedi να μαζευτούν. Αλλά ποιος πραγματικά ευθύνεται γι' αυτό? Η σκοτεινή δύναμη παραμονεύει. Μπορεί ένα μικρό κορίτσι με ελάχιστη δύναμη να κάνει τη διαφορά και να παραδώσει τα lightsabers. Και για πρώτη φορά βλέπουμε lightsabers που αλλάζουν βάσει των συναισθημάτων του χρήστη. Tattoo in Rhapsody. Studio Colorido. Ένας φυγάς Jedi αγνοεί το παρελθόν του και αποφασίζει να μπει σε μια μπάντα. Αρκετό καιρό μετά, όταν το άτομο που τον βοήθησε πιάνεται αιχμάλωτος, αποφασίζει ότι για να τον σώσει πρέπει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. The Twins. Studio Trigger. Δύο δίδυμα Sith παιδιά έρχονται αντιμέτωπα λόγω των διαφορετικών ονείρων τους. Κατάκτηση και καταστροφή εναντίον αιώνιας περιπέτειας. Έτσι ξεκινάει μεταξύ των δύο μια εκπληκτική διαμάχη. Το Kill la Kill συναντάει τον Gurren Lagann και το Promare σε μια περιπέτεια που τιμάει την πρώτη τριλογία και πετάει τη λογική από το παράθυρο για τα ομορφότερα visuals που έχετε δει. Το διάστημα είναι απέραντο και ανεξερεύνητο. Εξωγήινη, τεχνολογία, νέοι κόσμοι, νέα άτομα, αλλά και νέες best waifus. Το Star Wars Visions είναι μια ιστορία που στον πυρήνα της δεν ξεχνάει ποιος είναι ο στόχος της. Η εξερεύνηση. Αλλά το νόημα είναι ότι κυνηγάει να συναρπάσει. Μια περιπέτεια στο διάστημα μπορεί να είναι μια αφορμή για να γυρίσουμε σε μια πιο άγνη εποχή. Μια πιο μαγική εποχή που, σαν παιδί, κοιτούσες τα αστέρια και το μυαλό σου έπαιζε παιχνίδια. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, η ζωή έχει τον τρόπο της ώστε να μας υπενθυμίζει τα ωριά μας. Ξαφνικά, ο χρόνος για φαντασία και όνειρα περιορίζεται. Ξαφνικά, το μικρό παιδί που κάποτε κοιτούσε τα αστέρια ενθουσιασμένο και με τα παιχνίδια του δημιουργούσε κόσμους, μεγάλωσε. Απέκτησε υποχρεώσεις. Ο χρόνος για φαντασία στις μέρες μας μειώνεται. Ή ακόμη χειρότερα, θάβεται μέσα στο υποσυνείδητό μας. Και γι' αυτό τα άνιμε είναι εδώ, για να μας υπενθυμίσουν ότι η φαντασία μας δεν έχει χαθεί. Το Star Wars και η πορεία του μέσα από τα χρόνια αποτελεί ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ότι η τέχνη, ασχέτως με τη θεματολογία της, δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται από φραγμούς της πραγματικής ζωής. Συγκινητικές ιστορίες με θρυλικούς ήρωες, φανταστικά τέρατα, μουσική, ρομπότ, διάστημα, αθλητισμός, επιστήμη, τα άνιμε δεν έχουν όρια. Αλλά κυριότερο, τα άνιμε είναι διασκεδαστικά και τα άνιμε έχουν καρδιά. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μου στο Star Wars Visions. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε από Star Wars για να τα απολαύσετε. Μην ξεχάσετε, αν το βίντεο σας άρεσε, χτυπήστε ένα like και φυσικά ακολουθήστε με στα social media. Στο Instagram αλλά και φυσικά στο νέο TikTok που μόλις άνοιξα. Όπου ανεβάζω υλικό καθημερινά. Άντε γεια!